Ήταν ένα κακό αποτέλεσμα η ομάδα μας σήμερα. Παρόλο που έτσι το είχαμε και σημάνει ακριβώς μετά το μάτσο με τον ΠΑΟΚ, την Πέμπτη, ότι θα πρέπει να είναι ένα παιχνίδι, ότι θα είναι ένα παιχνίδι δύσκολο, το οποίο πρέπει να είμαστε και συγκεντρωμένοι και να μην νομίζουμε ότι θα είναι εύκολο. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε κάτι από το σημερινό παιχνίδι. Πιστεύω ότι η ομάδα έχει πάρα πολύ άγχος. Φαίνονταν και από τις εύκολες πάσεις, τις βεβαιασμένες, παραδεισμένα λάθη που κάναμε. Αλλά το κυριότερο ότι έβγαλε την κούραση, όντως κλείνοντας ένα το παιχνίδι σε 27 μέρες, νομίζω βγήκε συσσωρευμένη όλη η κούραση από το παιχνίδι. Πράγμα το οποίο στο μυαλό μου περίμενα κάπου να βγει, αλλά δυστυχώς βγήκε στη χειρότερη, σε χειρότερο παιχνίδι. Και μαζί και με όλα αυτά νομίζω ότι χάσαμε και δύο παιδιά σήμερα με τραυματισμό. Θα πρέπει να ξεκουράσουμε. Έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα ακόμα. Αλλά ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν κακό για μας. Καλή. Πόσο πίσω φέρνει την ομάδα αυτή? Δεν ξέρω τώρα πόσο πίσω τη φέρνει, αλλά... Κυρίως μετά από δύο νίκες, για τις οποίες και εσείς ο ίδιος και όλος ο κόσμος μίλησε ψυχολογία στα έξι κτλ. Μια τέτοια ήττα. Ήττα είναι πέρα από τη βαθμολογική θέση, είναι κακή. Εντάξει, και από τη ψυχολογία μας είναι σε καλή κατάσταση τα παιδιά. Προσπαθήσαμε, δεν έχω παράπονο, δεν προσπαθήσαμε. Απλά νομίζω ότι βλέποντας ότι στην ουσία το 20 λεπτό που μπήκαμε στο παιχνίδι για το πρώτο, τέταρτο δεν είχαμε πει καλά. Σε αυτά τα παιχνίδια, αν κάνει, είχαμε τρεις-τέσσερις καθαρές φάσεις, θα μπορούσαμε να κάνουμε τον κόλλο, να τα ανοίξουμε. Δεν τα καταφέραμε. Ξεκινήσαμε και σε δεύτερο μήκο, έτσι με, θα έλεγα, με διάθεση καλή σε πρώτο δεκάλεπτο, αλλά νομίζω όσο περνούσε ο χρόνος και τα πολλά λάθη και το καθαρό μυαλό, στην ουσία δεν απειλήσαμε τέταρτο να πούμε, παρά μόνο αν δεν κάνω λάθος. Τέλος του παιχνιδιού με δύο κεφαλιές. Έχει δρόμο το πρωτάθλημα ακόμα, ήταν αποτέλεσμα χωρίς αύριο, αλλά νομίζω ήταν ένα μάτσο που το θέλαμε να κερδίσουμε και να μπούμε σε μια σειρά παιχνιδιών άλλων, το οποίο με καλύτερη ψυχολογία και καλύτερη βαθμολογική θέση. Θοδωρής, μετά ο Δημήτρης, μετά από σας. Όπως κάνεις, είδαμε σήμερα την ομάδα να αλλάξει σύστημα. Παίζει με τον πάνω του Καμαρά δίπλα στον Μισάρη, 4-4-2. Ήταν λόγω της κούρασης της ομάδας ή λόγω του αντιπάλου και είπατε ότι το πλάνο θα είναι με αυτό το σύστημα θα είναι πιο εύκολο ο δρόμος για την νίκη? Στην ουσία, κοίταξε να δεις και με την Τρίπολη και με τα Γιάννα παίξαμε μέσα στο Δαπενία 4-4-2 παίζαμε. Είτε παίζω Τσιγκλούλης, είτε παίζω Μαντάτς από πίσω, ή 4-4-1-1. Επιλέξαμε να βάλουμε έτσι τρία φρέσκα πόδια στην ομάδα σήμερα, έτσι και το Σπύρι και το Σιδιαλή και τον Καμαρά. Αλλά δυστυχώς δεν πήραμε αυτό που θέλαμε. Νομίζω δεν έχει να κάνει με σχηματισμό. Πιστεύω ότι ήταν καθαρά, αφού δεν βάλαμε τα γκολ στις φάσεις που κάναμε, μας βγήκε όλη η κούραση και το άγχος που είχε η ομάδα για αυτό το αποτέλεσμα. Καλησπέρα. Μήπως ενδόμηχα οι ποδοσφαιριστές, γνωρίζοντας ότι παίζουν με τον τελευταίο και σχεδόν υποβασμένο ήδη από όλο, να υποτίμησαν λίγο, πίστεψαν ότι έστω και δύσκολα θα κερδίζανε και τελικά το πλήρωσε αυτό η ομάδα? Εμείς από την πλευρά μας, τελειώντας το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ασχοληθήκαμε και μετά κατευθείαν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ασχοληθήκαμε το μάτσο απόλυτο. Να μην περάσει ότι είναι ένα εύκολο παιχνίδι. Νομίζω όχι. Δεν νομίζω ότι ήταν θέμα υποτίμησης. Είδαμε την ομάδα ότι έκανε πολλά βιαστά λάθη και δεν είχαμε και φρεσκάδα στο παιχνίδι μας, αν εξαιρέσουμε έτσι 25-30 λεπτά. Το λέω γιατί άργησε πολύ να μπει ο Πανιώνιος σε ναι, καλύτερο ρυθμό. 15-20. Έπρεπε να γίνουν, ήταν αυτό που λέω Δημήτρης, έπρεπε να γίνουν δύο ευκαιρίες στο Απόλλωνα μέχρι το 20 λεπτό για να... Ναι. Πιστεύω ότι δεν έχει να κάνει με υποτιμήσει. Τότε πάμε. Κωστά. Κώτς, πώς κυλάει η χρονιά για τον Πανιώνιο, που ούτως ή άλλως είναι δύσκολη με το τέλος. Αν υπήρχε δυνατότητα να αλλάξει το αποτέλεσμα της Πέμπτης με το σημερινό, θα το έκανες? Εντάξει, το κάθε αποτέλεσμα έχει την αξία της.
Τώρα, επειδή είναι άσχημο το αποτέλεσμα, μην τα βλέπουμε όλα μαύρα. Η χρονιά είναι δύσκολη. Αυτά τα παιδιά καταφέραμε να κάνουμε και καλά αποτελέσματα. Αυτή θα είναι η ομάδα μας, η οποία θα πάει μέχρι τέλος. Νομίζω ότι κανείς και μετά τη νίκη με την Τρίπολη και με τον ΠΑΟΚ δεν είπε ότι τέλειωσε η χρονιά και όλα θα είναι ρόδινα. Όχι, δύσκολα θα είναι και μέχρι τέλος θα γίνει προσπάθεια από όλους την αθλή. Παντελή, σου είπα. Κόψε, τελικά τι είναι πιο δύσκολο, να διασυνιστείς την εκπόραση των παικτών, γιατί έχει και Χαριλάου, και Κύπελλο, και Παναθηναϊκό, έχει και Ατρόμητο, έχει δύσκολο πρόγραμμα. Και ή το άγχος, όπως είπες στην αρχή, όταν δεν πηγαίνει καλά το παιχνίδι από την αρχή, και το ψυχολογικό, αυτό που υπάρχει, η γκρίνια, τέλος πάντων, είδαμε και σήμερα από δοκιμασίες από την Κερκίδα, δεν αφού την ομάδα, αλλά αφού τη διοίκηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλη στην ομάδα είστε. Τι μπορεί να κάνει ο προπονητής για όλα αυτά. Κοίταξε, σίγουρα το τελευταίο κομμάτι είναι ένα θέμα το οποίο όλοι θέλουμε πανέμως να μην έχει τέτοια θέματα. Από εκεί και πέρα, κοίταξε, κούραση είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα το παιχνίδι σε 27 μέρες και παιχνίδια πάρα πολύ απαιτητικά. Παίξαμε δύο φορές με τον ΠΑΟΚ. Παίξαμε στο Καραϊσκάκη, παίξαμε με την ΑΕΚ, παίξαμε την Τρίπολη. Παίξαμε δύο φορές με τα Γιάννα. Παιχνίδια τα οποία παίζοντας τα ίδια παιδιά περισσότερο χρόνο, λογικό είναι να έχουν βγει κούραση. Είναι παιχνίδια τα οποία τρέχεις, καταναλώνεις ενέργεια. Ειδικά με τον ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ, με τον Ολυμπιακό, ομάδα έπαιξε πάρα πολύ. Καταναλώνεις ενέργεια. Παίξαμε τον ΠΑΟΚ με ένα τροπή στο κύπελο πριν δύο μέρες. Στην ουσία, πέμπτη βράδυ τελειώσαμε. Έτσι, είναι Σάββατο σήμερα. Όλη αυτή η συσσωρευμένη κούραση κάπου μαζεύτηκε και έσκασε σήμερα. Εντάξει, το άγχος είναι άγχος, αλλά αν έχεις καθαρό μυαλό και μπορεί το σώμα σου να ακολουθήσει, νομίζω μπορείς να τα ξέρεις το πέρα στην υπόθεση άγχος. Φοβορία έχεις, γιατί είχες συζητήσει πρώτος. Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω για την επιμονή σε ορισμένους παίκτες που αποδεδειγμένα δεν δείχνουν να μπορούν να βοηθήσουν. Τώρα δεν νομίζω να κάνουμε κουβέντα για αυτό. Ποια επιμονή. Μιλάς για μένα για επιμονή, εγώ σε επιμονή στους παίκτες. Όχι, όχι. Δηλαδή ότι υπάρχουν παίκτες. Ποιοι παίκτες. Που δείχνουν ότι δεν είναι όσες ευκαιρίες έχουν πάρει. Αυτά είναι τα παιδιά του ρόστερ, τους χρησιμοποιούμε όλους, διαχειριζόμαστε όλους. Τώρα μην μπαίνουμε σε άλλα θέματα. Ανθρώπου δεν είναι σπάρος, νομίζω, να ασχοληθεί με το παιδί. Δεν υπάρχει καμία επιμονή, υπάρχει διαχείριση. Είτε παίζουν είτε δεν παίζουν, είτε μπαίνουν αλλαγές. Αυτό είναι το ρόστερ και προσπαθούν να πάρουν τον κάθε ένα παίχτη το 100%. Το έχω ξαναπεί και άλλη φορά. Άλλες φορές βγαίνει, άλλες φορές δεν βγαίνει. Σήμερα δεν βγήκε. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μουδέρ. Πρώτη εικόνα για τους τραυματίες. Ναι, αυτό ήταν. Ναι, νομίζω θα τους χάσουν. Είναι Μίκη και ο Σαραμαντάς και ο Κούλδη. Κούλδη. Ο Μίκη στο τέλος. Έχετε άλλη εσείς παιδιά ερώτηση. Τα παιδιά θέλετε εσείς κάτι, είναι σπουδαστές στο κέντρο αθλητικού. Ναι. Καλησπέρα, coach. Πιστεύετε ότι η άφηξη του Γιάννη Μανιά της ομάδας θα βοηθήσει εκτός από το αγροτικό κομμάτι και την ψυχολογία της ομάδας και τα κριτήρια στο να επιστρέψει η ομάδα στα θετικά αποτελέσματα. Εντάξει, ο Γιάννης νομίζω είναι ένα παιδί έμπειρο, έχει παίξει υψηλό επίπεδο, την ξέρει την ομάδα. Εδώ έπαιξε ποδοσφαιρικά, εδώ έκανε την καριέρα του, από εδώ ξεκίνησε. Είναι μια προσωπικότητα.